Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στο ολοκένουργιο επεισόδιο Chilling Couch. Πάμε ένα χειροκρότημα γιατί βγάλουμε και δεύτερο. Πώς το είπες? Chilling Couch. Καλά, το είπα. Σε θα το λέμε από εδώ και πέρα. Γουστάραμε που το γουστάρατε, γιατί αράζουμε, πίνουμε καφεδάκι και μιλάμε για αυτό που μας αρέσει πιο πολύ από όλα τα άλλα. Ναι, ο Αντρέας, γιατί δεν. Γιατί θέλω να πάω να σου φτιάξω. Λέγε, τώρα πάω να σου φτιάξω. Πάλι καλά, γιατί δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, τι είχαμε, Οσκαράκια είχαμε. Να πούμε ότι γενικά δεν τα εκτιμούμε και πάρα πολύ τα Όσκαρς. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σε αυτό εδώ το σετ. Έτσι είναι. Δεν τα εκτιμούμε και πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν θεωρούμε ότι είναι και κάτι τρελό. Το μικρόφωνο θεωρείς ότι είναι πολύ ψηλά, δεν το κατεβάσω λίγο. Ωραία, και τώρα που παραφέραμε τον Νίκο, συνεχίζουμε. Πιστεύω να ακούτε καλύτερα. Τώρα το φέραμε λίγο πιο κοντά το μικροφωνάκι. Με αφορμή τα Oscars, είδαμε. Χθες. Ναι, είδαμε χθες το βράδυ το Poor Things του Λάνθιμου. Το οποίο να το πούμε από τώρα, πως ξέρουμε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, του γούστου μας. Έτσι δεν είναι. Ναι, αφού έχουμε δει και άλλη ταινία του Λάνθιμου. Μπράβο, ναι, δεν είναι μια ταινία την οποία θα τη βάζαμε να τη δούμε σε διαφορετική περίπτωση. Απλά τη βάλαμε για τις ανάγκες του επεισοδίου αυτού, να τη δούμε και αυτή, να έχουμε μια άποψη. Διότι, εάν καταλάβατε από τον τίτλο του σημερινού βίντεο, που είναι το «Σινεμά πεθαίνει». Και γιατί έχω βάλει αυτόν τον τίτλο. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Ναι, ούτε ο Αντρέας ξέρει. Έχω βάλει αυτό το τίτλο, παιδιά, γιατί παρόλο που το Oppenheimer τα έσβησε όλα τα άλλα project, τις άλλες ταινίες τέλος πάντων στα Oscars, παρόλο που το Poor Things κι αυτό έκανε το δικό του ταβαντούρι, γενικά βλέπω μία. Πώς να το πω. Δεν βλέπω και πολύ μεγάλη κινητικότητα στο σινεμά. Βλέπω γενικά να πέφτει σιγά σιγά το πράγμα. Βλέπω οι σεναριογράφοι να βαράνε συνεχώς strike και να κόβουν τα πάντα και τις συνεργασίες και να βγαίνουν στους δρόμους. Γενικά το σινεμά περνάει μια τεράστια κρίση και αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε από όλα τα γύρω, το μόνο που είναι 100% η απόδειξη που αποδεικνύει αυτό το πρόβλημα είναι αυτά τα, πώς θα ονομάζουνε, τέλος πάντων τις επανεκτελέσεις όπως τις έχει ονομάσει ο καθένας, κάποιος λέει έτσι, κάποιος λέει αλλιώς, ανάλογα πώς θέλει να το πλασάρει στο κοινό. Αυτές οι επανεκδόσεις. Οι επανεκδόσεις παλιών ταινιών. Παλιών θρυλικών ταινιών. Τώρα. Μπράβο, στο σινέμα. Το Lord of the Rings, το Τιτανικός, τώρα που βγήκανε τα Hobbit που βγήκε σε 3D. Τα Batman του Nolan. Τώρα διάβασα ότι θα βγουν όλα τα Spider-Man ξανά, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι, τα παλιά του Raimi. Όλα. Okay. Και τα παλιά και τα. Ναι. Παιδιά, αυτό στα παλιά τα χρόνια. Δεν γινόταν, και όχι απλά δεν γινόταν, δεν υπήρχε καν χώρος και χρόνος για να παιχθούν ξανά. Για να συνεχώς νέες κυκλοφορίες. Ναι, για να παιχθούν ξανά, γιατί υπήρχαν συνεχώς νέες κυκλοφορίες, συνεχώς μεγάλες κυκλοφορίες που ο κόσμος πήγαινε, τις αγκάλιαζε, γινότανε χαμός. Και δεν είχαν και την ανάγκη τα σινεμά ανά τον κόσμο να ξαναβγάλουν μία ταινία. Διότι βγάζαν τα λεφτά τους από τις καινούργιες ταινίες που έβγαιναν. Εάν έχετε παρατηρήσει, το τελευταίο καιρό δεν υπάρχουν και πολλές viral ταινίες. Και αν παρατηρήσετε επίσης, οι viral ταινίες, εάν τις συγκρίνουμε με παλαιότερες viral ταινίες, είναι κατώτερες. Κατώτερες τι, σε ποιότητα, ας πούμε. Σε ποιότητα, σε hype που δημιουργούν στο κοινό. Δηλαδή, αν υπήρχαν. Εάν υπήρχαν και καλά τα εισιτήρια, το συζητάμε. Αν τις βάζαμε δίπλα-δίπλα, ας πούμε, ταινίες που βγαίνουν στο σήμερα και ταινίες που κάνανε χαμό πριν 10 χρόνια, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Δεν τους φτάνουν καν και. Ναι, δεν θα πάω καν πιο πίσω, έτσι. Θέλετε γιατί οι παλιοί δημιουργοί που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να βγάζουν ταινίες έχουν φτάσει στο πικ τους και τώρα ό,τι βγάζουν από εδώ και πέρα είναι κατώτερο επίπεδο. Θέλετε γιατί οι καινούργοι δημιουργοί που βγαίνουν. Είναι καινούργοι για αρχή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχουν, ρε παιδί μου, το ρομαντισμό μέσα τους που είχαν οι παλιοί. Δεν έχουν αυτή την αγάπη. Δεν το project τους. Ίσως να μην έχουν δικιά τους ιδέα 100%. Το project τους δεν βγάζει μια αγάπη για αυτό που κάνουν. Για ένα μεράκι, κάτι ότι θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους. Δείχνουν ότι δεν έχουν προσωπικότητα σαν δημιουργοί ή καινούργοι. Και όλο αυτό πιστεύω πηγάζει από την τάση αυτή που έχει το Hollywood εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βαράει και να πηγαίνει και να δίνει λεφτά στα σίγουρα εκεί που ξέρει ότι θα πάρει τα λεφτά του πίσω. Βέβαια, πλέον αυτό δεν είναι κανόνας. Διότι δεν ξέρει το Hollywood εάν θα πάρει τα λεφτά του πίσω πλέον, διότι ο κόσμος δεν είναι χαζός. Έτσι. Τώρα πια, ναι. Δεν είναι χαζός. Ο κόσμος ξέρει
και μάλιστα θα το έχετε δει και από την ίδια σα τσέπη, είμαι σίγουρο και από τον ίδιο σα τον εαυτό, ότι δεν επενδύεται εύκολα πλέον. Και εμεί. Εδώ εμεί που κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Έτσι, δεν, επιλέγουμε κάποιε φορέ να μην επενδύσουμε, ρε παιδί μου, να τρέξουμε κάτω στην Αθήνα να πάμε να δούμε. Το Poor Things, α πούμε, δεν το είδαμε. Σήμερα. Ναι, εντάξει, δεν το είδαμε στο σινεμά εμεί το Poor Things. Αν το έπαιζε εδώ στην Χαλκίδα θα πηγαίναμε. Ενώ αν το έπαιζε στην σωστή στιγμή και δεν το έπαιζε μετά από δύο εβδομάδε. Αυτή η ανομαλία που έχουμε εδώ πέρα δεν πάει να την καταλάβω ειλικρινά. Ακόμα και το Dune, το είπα στον Αντρέα, εγώ είμαι ειλικρινής. Ακόμα και το Dune, εάν το έπαιζε πάλι εδώ στη Χαλκίδα, θα πήγαινα εδώ στη Χαλκίδα να το δω και δεν θα έδινα όσα πρέπει να δώσουμε τέλος πάντων για να πάμε στην Αθήνα να το δούμε. Ναι, θα είναι διαφορετική εμπειρία σίγουρα. Ναι, το ευχαριστηθήκαμε που το είδαμε στη σφαίρα. Okay. Αλλά εντάξει, και εδώ μια χαρά θα το βλέπαμε. Έχουμε αξιοπρεπή σινεμά γενικά εδώ πέρα. Για συνοικιακό σινεμά στη Χαλκίδα είναι μια χαρά αξιοπρεπέστατο. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, ο κινηματογράφος δεν έχει το hype που είχε παλιά. Και σιγά σιγά αυτό όλο και πέφτει. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι δημιουργοί πηγαίνουν προς streaming υπηρεσίες. Βλέπουμε άνθρωποι όπως ο Tom Hanks, ας πούμε, που βγήκε τώρα τον τελευταίο καιρό και είπε ότι εντάξει τώρα, είτε στο σινεμά παίξουν οι ταινίες, είτε στο Netflix ή σε streaming υπηρεσίες γενικά, ρε παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα. Ο δημιουργός τι θέλει, να δει το έργο του περισσότερος κόσμος. Όσος περισσότερος κόσμος γίνεται. Περισσότερος κόσμος έχει streaming υπηρεσίες, σχεδόν όλοι έχουν. Προφανώς, διότι με τη τιμή που θα πας μία φορά στο σινεμά. Θες μία φορά το μήνα, το δεις. Μπράβο, και βλέπεις πόσες ταινίες και σύνδες. Χωρίς να λέμε ότι είμαστε υπέρμαχοι του ότι ναι, μόνο streaming υπηρεσίες ή μόνο σινεμά. Είμαστε και με τα δύο, το καθένα εξυπηρετεί το σκοπό του. Βλέπω, ας πούμε, εκτός από εμένα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, βλέπω και εσένα πολλές φορές που σου λέω θα πάω να δούμε αυτό στο σινεμά. Μου λες, α, όχι, δεν θα πάμε να δω. Αυτό παλιά δεν θα μου το έλεγες. Βλέπεις ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, την τρέλα, την όρεξη. Ειδικά για ταινίες πλέον super hero. Ναι. Φεύγω ακόμα κι εγώ, ναι. Σιγά σιγά. Μπράβο, και δεν είναι μόνο οι super heroικές. Transformers βγαίνει. Εντάξει, μέτριο. Και το είδαμε αυτό. Ήμασταν δύο άτομα, ήμασταν ναι. Τρεις εμείς. Άλλοι δύο μέσα. Δύο. Ήτανε, ναι. Άλλοι τρεις ήταν μέσα. Ναι, πέντε άτομα στη σφαίρα είχαμε πάει κιόλας. Στη μεγάλη είχαμε πάει, νομίζω. Ναι, δεν θυμάμαι, ναι. Ναι. Ήταν σίγουρα άλλοι τρεις μέσα. Πέντε άτομα. Άμα μια ταινία δεν είναι. Θα μου πει καλοκαίρι. Γνωστός ηθοποιός, γνωστός σκηνοθέτης, viral ταινία, ή θα την γεμίσει την αίθουσα, ή άμα είναι, δεν έχει όλα αυτά που είπα, θα είναι πέντε άτομα μέσα. Δεν έχει σίγουρα κάτι διάνος. Ναι, και πιστεύω και το Oppenheimer, αν δεν έκανε το marketing που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια και κάνει ο Nolan, γιατί πολλά είναι πολύ ωραία. Ο Nolan είχε μέσα 15 γνωστούς ηθοποιούς. Προφανώς, όπως και το Dune. Ναι, δηλαδή στο Dune χρειάζονται όλοι αυτοί οι τεράστιοι ηθοποιοί, όλα αυτά τα τεράστια ονόματα, ακόμα και για τριτοτέταρτους ρόλους που λένε απλά δύο κουβέντες. Όχι. Αλλά είναι αυτό το τσουβάλι με τους αστέρες, τους βάλαμε όλους μέσα, θα σας πιάσουμε όλους γιατί έχουμε βάλει. Οπότε ένα σας αρέσει από όλους αυτούς. Τώρα το Deadpool που βγαίνει, το 3, είναι σίγουρη επιτυχία. Γιατί έχει τις παλιές ταινίες και είναι και. Έχει την παρακαταθήκη των παλιών ταινιών. Ναι, εντάξει, το Deadpool. Τώρα, άμα βγει μια καινούργια super hero ταινία που θα είναι. Καλύτερη από το Deadpool, ναι. Δεν θα πάει τόσο κόσμο να δει. Αυτό, γιατί εγώ θα σου πω το άλλο. Και άμα βγει το Deadpool, γίνει μέτριο. Θα πάει κανένας να δει το 4, ή μάλλον θα πάνε, αλλά θα πάει να δει το ίδιο ποσοστό ανθρώπων που θα πάει να δει το 3, το 4. Βασικά δεν λέγεται 3. Την καινούργια ταινία Deadpool. Ναι, αυτό. Ναι. Θα πάει να δει και το 4. Όχι. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τη μετριότητα που βλέπει τα τελευταία χρόνια στο σινεμά και ψάχνει έτσι νερό, ρε παιδί μου, στην έρημο. Είναι λίγο ειρωνικό να το λέμε όταν το μεγάλο είναι το Dune. Αλλά τέλος πάντων ψάχνει μια όαση. Στην έρημο, όπως και να λέγεται αυτή, όπως ας πούμε είναι το Dune, το οποίο, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορώ να ακούω υπερβολές. Δεν είναι, ρε παιδί μου, μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Εντάξει, παιδιά, έχουν βγει και ταινίες και ταινίες, μην τρελάθουμε τώρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Φαντασίας είναι από τις καλύτερες. Ναι, είναι. Είναι από τις καλύτερες σίγουρα. Top 5 είναι σίγουρα. Εντάξει, όχι θα έλεγα εγώ, αλλά οκ. Μπορείτε, εντάξει. Ναι, δεν είναι στο top 10. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος, ρε παιδί μου, βαφτίζει όπως έγινε και με το Dune τώρα. Επαναλαμβάνω το 2, έτσι. Δεν επαναλαμβάνω. Όχι ότι δείτε το προηγούμενο επεισόδιο για να καταλάβετε. Ναι. Τι λέω αυτή τη στιγμή. Ότι βαφτίζει ο κόσμος τα project γενικά ταινιάρες και όλων των εποχών καλύτερη και ξέρει μέσα του ότι η αλήθεια δεν είναι αυτή. Το κάνει αυτό λόγω αυτού που είπαμε πριν, ότι βγαίνει πολύ μετριότητα πλέον και όταν βγαίνει κάτι όντως πολύ καλό, ναι. Είναι το πάνε σε 10 επίπεδα παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να τρως κάθε μέρα μπέργκερ. Μπέργκερ απ' έξω και κάποια στιγμή να φας, ξέρω εγώ, στο σπίτι σου μακαρόνια με κοιμά, έτσι ωραία, να τα έχουν φτιάξει. Και να πει, τα μακαρόνια με κοιμά, το καλύτερο φαΐ του πλανήτη. Και να είναι απλά. Λέω.
Εγώ αυτό. Ναι, και να είναι απλά ένα απλό πιάτο μακαρόνια με κυμά. Α, μπράβο, είναι ένα καλό. Ένα καλό πιάτο μακαρόνια. Μπράβο, ένα καλοφτιαγμένο πιάτο μακαρόνια με κυμά. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω το hate που έχουν φάει οι super hero ταινίες. Ναι, είναι χάλια, αλλά υπάρχουν και άλλες ταινίες που βγαίνουν και είναι μέτριες και δεν είναι super hero. Δεν φταίνε μόνο super hero. Όλες οι ταινίες πλέον που βγαίνουν είναι μέτριες. Ναι. Εκτός ελαχίστων. Γιατί, ναι, ναι. Δείτε το horror genre. Τι horror ταινίες βγαίνανε. Καλά, όχι ότι παίρνανε Oscar παλιά. Τρέλαιναν τον κόσμο η ποιότητα των horror ταινιών παλιά. Ήταν wow, αλλά τουλάχιστον ένα καινούριο project έβλεπες. Μια καινούρια ιδεούλα, ένα τέτοιο. Τώρα όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και οι καινούργιες ιδέες οι οποίες βγαίνουν στην ουσία. Είναι μια αντιγραφή των παλιών, λίγο αλλαγμένο. Τώρα που βγαίνει η Mad Max, δεν βγαίνει. Παλιά ιδέα είναι αυτή. Mad Max, ναι. Ghostbusters, δεν βγαίνει. Το παλιά οποίο, ιδέα. Το οποίο ακόμη το Mad Max είναι σε υψηλό. Δηλαδή ανεβαίνει όσο περνάνε τα χρόνια. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μακάρι, μακάρι. Αυτό που λέω ότι δεν είναι και οι ίδιες ιδέες αυτές. Υπήρχαν, προϋπήρχαν. Προϋπήρχαν. Λοιπόν, και όλο αυτό ο πρόλογο έγινε για να φτάσουμε στα Oscars. Τα Oscars τα οποία τα έχω δω ποιοι κέρδισαν. Βραβείο καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου. Oscar, μάλλον. Πήρε ο Κίλιαν Μέρφι για το Oppenheimer. Δίκαιο. Δικαιότατα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, οκ. Okay. Νομίζω δεν είχε και ανταγωνισμό. Πούμε τι εδώ. Ναι. Καλύτερη ταινία, το Oppenheimer του Nolan. Οκ. Okay. Είχε ανταγωνισμό. Βγήκανε και άλλες ταινίες. Βγήκανε, ναι. Οκ. Okay. Είναι το Oppenheimer η καλύτερη ταινία του Christopher Nolan. Όχι. Όχι. Με τίποτα. Οκ. Okay. Είναι το Killers of the Flower Moon η καλύτερη ταινία του Scorsese. Όχι. Όχι. Έτσι, ναι. Τι σας λέω, αυτό που σας λέω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα και οι ίδιοι οι δημιουργοί δεν βγάζουν τις ταινιάρες που βγάζαν παλιά. Μα πότε ο Νόλαν έχει βγάλει βιογραφία τώρα, έβγαζε κάτι. Ναι. Batman, έβγαζε κάτι. Λοιπόν, να το πω τώρα εδώ παρένθεση, μπράβο που μου δίνεις πάσα, Αντρέα. Μπράβο στον Christopher Nolan που έπαιξε το παιχνίδι τους, έβγαλε βιογραφία, την έβγαλε με τον δικό του τρόπο όπως μπορεί, την έκανε όσο πιο ενδιαφέρουσα μπορεί. Γιατί μια βιογραφία. Δεν γίνεται, γίνεται. Ναι. Πολύ. Τέλος πάντων, με το δικό του σκηνοθετικό ιδιαίτερο στυλ την έκανε να φαίνεται σαν ταινία δράση και να. Περάσει και στο πιο ευρύ κοινό. Μπήκε από την πίσω πόρτα στα Όσκαρ γιατί τόσα χρόνια δεν του δίνανε ένα Όσκαρ. Ο άνθρωπος που έχει βγάλει το Inception, που έχει βγάλει το Interstellar, που έχει βγάλει το The Prestige, που έχει βγάλει τα Batman, που έχει βγάλει όλα αυτά που έχει το βγάλει. Το Oppenheimer είναι από τις χειρότερες ταινίες του. Ταινιάρα, λέει, από τις χειρότερες ταινίες του και πήρε Όσκαρ. Μπράβο, ναι, και πήρε Όσκαρ γιατί πήρε, γιατί είναι το δικό του το στυλ. Αυτό που θέλουν, βιογραφία, αυτά, τα γνωστά. Αυτά, όλα σε αυτά δίνουν Όσκαρ. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που τα Όσκαρ τα δίνουν για να πάρουν cloud από τις ταινίες. Γι' αυτό το κάνουν. Τώρα, κακά τα ψέματα, το ξέρετε κι εσείς ότι γι' αυτό το κάνουν. Λοιπόν, καλύτερος πρώτος γυναικείος ρόλος Emma Stone για το Poor Things. 100% της αξίζει, 100% δεν έχουμε κάτι να πούμε. Μπράβο στην. Πώς την. Τι να πούμε, θα μιλάτε τον εαυτό σου αυτό το. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχεις πει ούτε εσύ να πεις κάτι για την Emma. Λέγε παρακάτω. Δεν είναι. Μπράβο και σε αυτήν. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, δεν θυμάμαι τι όνομα έχει. Μπράβο και σε αυτή, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Glanstone, κάπως έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, ναι. Θα πολύ το άξιζε και αυτή, αλλά η Emma Stone. Εγώ αυτή πιστεύω ότι το άξιζε. Φοβερή η Emma Stone, το ξεπέρασε. Εντάξει, πολύ καλή και η Emma Stone, όντως. Δηλαδή, αν κάτι αξίζει από το Poor Things, ναι. Είναι η Emma Stone. Και ο Ράφαλο. Και ο Ράφαλο. Και ο Ράφαλο. Καλύτερη σκηνοθεσία. Περνάω, παιδιά, τα βραβεία τα οποία δεν έχουμε δει την ταινία που κέρδισε, έτσι. Ναι. Καλύτερη σκηνοθεσία Christopher Nolan Oppenheimer. Ισχύει δεν ισχύει που ισχύει. Καλά κανένα, ισχύει δεν ισχύει, το χρώσταγαν. Καλά έπρεπε να την πάρει, δεν γίνεται. Τίποτα. Τα στρομφάκια να σκηνοθετούσε φέτος ο Νόλαν έπρεπε να του δώσουν βραβείο καλύτερη σκηνοθεσία. Το χρωστό από τα προηγούμενα χρόνια που τα κλέψαν. Λοιπόν, Robert Downey Jr. καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος, Oppenheimer. Τέλος, κλειδώθηκε αυτό. Παρακάτω. Τέλος. Και πάνε και γράφουν στο Instagram, παιδιά, και τρελαίνομαι. Ευτυχώς που σταμάτησε ο Robert Downey Jr. να κάνει σουπεριρωικές ταινίες και φάνηκε το ταλέντο του. Γιατί στις σουπεριρωικές ταινίες δεν φαινόταν το ταλέντο. Όχι, μόνο δεν φαινόταν. Ως Tony Stark δεν φαινόταν το ταλέντο του. Εσύ βρε και φταί που το γράφεις αυτό, από πού τον έμαθες. Ε? Καλύτερη πρωτότυπη σύνθεση ο Ludwig Göransson για το. Oppenheimer. Ναι, καταλαβαίνω. Καταρχάς δεν θυμάμαι τίποτα από όλα τα υπόλοιπα. Μόνο και μόνο αυτό. Δηλαδή του Oppenheimer το έχουμε στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρετε, ποιοι ήταν οι άλλες υποψηφιότητες, δεν λέει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν το Poor Things. Το οποίο ήταν λίγο. Ήταν πολύ περίεργο soundtrack του Poor Things. Ήταν περίεργο. Πολύ περίεργο. Γενικά θα, αλλά πούμε, η ταινία θα ήταν πιο περίεργη. Μετά. Θα πούμε πιο μετά για το Poor Things. Ωραία, ναι. Να τελειώσουμε με τα βραβεία και θα πούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτσε να πω στη δεύτερη σελίδα. Α, καλύτερο οπτικά εφέ του Godzilla Minus One. Δεν το έχουμε, θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Ίσως γίνει και επεισόδιο, θα δούμε. Καλύτερο μοντάζ Oppenheimer. Ναι. Καλύτερο μακιγιάζ Poor Things. Ναι. Ναι. Καλύτερη σκηνογραφία Poor Things. Ναι, δεν είχε κιόλας νομίζω ανταγωνισμό αυτό. Άντε η Barbie, αλλά. Όχι, μωρέ. Όχι. Ποια Barbie τώρα. Ναι. Να, ας πούμε. Βλέπετε, τι σας λέω. Κάναμε ιστορική ταινία και έχει τι πόσο Barbie. Μεγάλη βαθμολογία το Barbie.
Δεν... Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι να πούμε τώρα, τι, αν είναι δυνατόν να έβγαινε η Barbie, παιδιά, πριν 10 χρόνια και αν θα στεκότανε δίπλα από τα project που βγαίνανε τότε. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι λέγεται η ταινία Barbie. Καμία σχέση. Είναι η ταινία που είδαμε. Τι ήταν αυτό τώρα που είδαμε, τέλος πάντων. Ναι, καμία σχέση. Εμείς πήγαμε, το είδαμε στο σινεμά κιόλας. Και τρέξαμε να φύγουμε μετά. Ναι, σχεδόν. Οκ. Okay. Άλλοι το είδανε κάποια πράγματα και μάθανε υποτίθεται από αυτήν και την είδανε με κάποιο άλλο τρόπο. Εμείς δεν την γουστάραμε. Δικαίωμά μας είναι. Έφερε καινούριο κόσμο, πιο πολύ ήταν γυναίκες, αν μου θυμάζει καλά, και ναι, κορίτσια. Εντάξει. Όπως όταν βγαίνει το Transformers ή αυτό το, ήταν, έρχονται καινούργια αγόρια. Γι' αυτό προκάλεσε διάφορα αντιδράσεις. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν είναι μόνο από εκεί. Όταν βλέπεις ότι γίνεται viral, δεν γίνεται μόνο από τα κοριτσάκια viral. Σημαίνει ότι και ο υπόλοιπος κόσμος ψάρωσε και πήγε και το είδε. Και εγώ θυμάμαι, παιδιά, εκείνο τον καιρό, ότι πιο πολύ μιλούσαν για το. Μέχρι και ένας φίλος μου άσχετος, ο οποίος είναι developer, μου είπε: ρε, με το Barbie πήγες, το είδες καλό, να πάμε να το δούμε. Και όχι το Oppenheimer, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Είχε βγει τότε. Το Oppenheimer, ξαναλέω, ποτέ δεν θα μπορούσε να ήταν στο ίδιο επίπεδο hype με τη, και virality με την Barbie, διότι η Barbie είναι η Barbie και το Oppenheimer είναι η βιογραφία του Oppenheimer. Το Oppenheimer, το οποίο δεν είναι πιασάρικο, όπως και να το κάνεις όπως είναι το άλλο. Ναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι εμπορικό. Είναι ο Nolan. Ναι, αυτό, ναι. Και από πίσω και έγινε όλα αυτό. Αν έβγαζε την ίδια ταινία ακριβώς ένας οποιοσδήποτε άλλος σκηνοθέτης, δεν. Και πάμε στο Poor Things, μιας και το πιάσαμε. Λοιπόν, πες εσύ πρώτα την άποψή σου για να μιλήσω εγώ στο τέλος. Εμένα το Poor Things δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν μου άρεσε, αλλά ήταν. Μου άρεσαν πολλά πράγματα. Αλλά δεν μου άρεσε στο 100%. Okay. Μου άρεσαν πολλά στο πράγματα. Το κίνδυνο δεν σου άρεσε, ναι. Αλλά σου άρεσαν μονομένα πράγματα. Ήταν απίστευτη. Ο Ράφαλο ήταν απίστευτος. Ο Νταφόε ήταν η πρώτη φορά που τον βλέπω σε ταινία και μου ήταν λίγο αδιάφορος. Ξέρω να συμφωνήσει αυτό. Εντάξει, δεν του δόθηκε και τρίτος ήταν ο ρόλος του. Ναι, δεν μου. Κάποια στιγμή έγινε για λίγο Green Goblin που εκεί κάπου τρελάθηκε λίγο και άρχισε και φώναζε. Πρώτη φορά μου ήταν λίγο αδιάφορος. Δεν μου αρέσει οι ταινίες τουλάχιστον μου, δεν μου αρέσουν αυτή η περιεργήλα που κάνουν κάτι κότες με σκυλιά και κάτι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν αυτά. Καταλαβαίνω γιατί, αλλά όχι. Από εμάς. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Το γιατί το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε τι θέλει και πάει να κάνει, αλλά από εμάς είναι όχι. Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπες. Όντως η σκηνογραφία, όντως. Γενικά κατάλαβα ότι η ταινία ήθελε ο θεατής να μην νιώθει βολικά σε καμία στιγμή και όσον αφορά την εικόνα. Γιατί η εικόνα είχε και ένα μποκέ πολύ θορυβόδες τριγύρω και δεν είχε μόνο στο background, αλλά είχε παντού. Μόνο ο ηθοποιός φαινόταν καθαρός, όλο το από πίσω ήταν με ένα βρώμικο μποκέ. Είχε πολύ ενοχλητική μουσική σε στιγμές επίτηδες. Ήταν πολύ περίεργο το soundtrack. Πολύ περίεργο, αλλά τέριαζε πάρα πολύ, πιστεύω. Ναι, πολλές στιγμές κατάλαβα ότι αυτό που δείχνει είναι ότι βλέπεις μέσα από τα μάτια της Μπέλα. Αλλά για τα γούστα μας, πάρα πολύ περίεργο. Και πολύ σεξ. Πολλές σεξουαλικές σκηνές και περίεργες. Υπερβολικές. Είχε και στις άλλες ταινίες του, αν θυμός, αλλά. Ναι, και το παράκανε τώρα. Και το The Favorite είχε. Είχε, ναι. Είχε, αλλά ήταν πιο ισορροπημένο, πιο ωραίο. Τώρα μου ψηλό άρεσε. Τώρα το παράκανε, είναι και βλέπαμε. Βλέπονται αυτή ναι. Δεν έχουμε δει όλες τις ταινίες του Λάνθου μου, έχουμε και ψέματα. Έτσι, αλλά... Να δούμε άλλες. Εγώ θα τις δω, θέλω να τις δω όλες. Για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Και θα τις δω με ανοιχτό μυαλό, όπως κάνω πάντα. Το The Favorite, ας πούμε, το μόνο που δεν μου άρεσε αυτή την ταινία είναι το ότι δεν έχει τέλος στην ουσία. Όπως οι περισσότερες του Λάνθου μου, ότι σου δίνουν. Μάλλον όχι δεν έχουν τέλος, έχουν ένα και καλά τέλος που σου δίνουν εσένα τη δυνατότητα να μεταφράσεις εσύ όπως θέλεις και να δώσεις το δικό σου τέλος. Δεν συμφωνώ με αυτό, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, έτσι. Η δουλειά του δημιουργού είναι να ξεκινήσει μια ιστορία και να σου δώσει ένα τέλος, άσχετα αν εσένα σου αρέσει ή όχι. Ο δημιουργός είναι αυτός που έχει το κλειδί, που ξεκλειδώνει και που κλειδώνει και όλα στο τέλος. Για μένα. Αυτό που μου άρεσε πολύ στο Poor Things ήταν η εξέλιξη της Μπέλα. Ή με την, το μυαλό της, ας πούμε. Ναι, και το έκανε και αψεγάδια στα ίδια. Ναι, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Το εκτέλεσε πάρα πολύ. Ναι, ήταν τέλειο. Από την έτσι που ξεκινάει η ταινία, εκεί που καταλήγει η Emma Stone. Το θεατρικό στυλ, τα σκηνικά δηλαδή. Όντως ήταν από θεατρική παράσταση. Ναι. Ταυτόχρονα και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Κόλλαγε στο project όμως, γιατί ήταν τέτοιο περίεργο project που δεν σε χάλαγε. Αλλά γενικά, όχι. Πιστεύω ότι και η διάρκεια ήταν πιο μεγάλη από ό,τι έπρεπε. Ναι. Εμένα. Δεν καταλαβαίνω το hype για αυτή την ταινία, να σου πω την αλήθεια. Και μάλλον εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί στο IMDb έχει 8,1. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά, όπως και με την Barbie που είχε, δεν ξέρω πώς έχει τώρα. Είχε 7,5 κάποτε όταν ήταν στα καλά της. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει, να σου πω την αλήθεια. Πάντως το Poor Things έχει 8,1. Δεν ξέρω, δεν συμφωνεί σίγουρα. Το 8,1 γιατί... το Poor Things. Ναι. Ούτε καν, όχι. Εγώ. Όχι. Θα
θα ήθελα να έχει ένα 7,2. Και σε αντίθεση με άλλες ταινίες του Λάνθιμου, ναι. το Poor Things, σκηνοθετικά δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό το zoom, αυτό το zoom συνεχώς στα πρόσωπα που μιλάνε, το αργό zoom προς τα πρόσωπα που μιλάνε, παιδιά, ήταν ενοχλητικό. Θα μου πεις, ναι, ήθελε να είναι ενοχλητική η ταινία. Ναι, ναι, ήθελε, εντάξει. Αυτό... Ωραία, εμένα δεν μου άρεσε. Ναι, αλλά το πέτυχε. Το πέτυχε. Μπορεί να μην σου άρεσε. Δεν μου άρεσε το τέλος, δεν μου άρεσε τα μηνύματα και πάλι που περνάει άλλη μια ταινία τέτοια στο τέλος. Φτάνει με αυτά τα μηνύματα, δεν θα τα αναφέρω για να μην πάρουν φωτιά από κάτω, αλλά φτάνει με αυτό. Εντάξει, το είδαμε, το καταλάβαμε, το πιάσαμε το νόημα. Οκ, okay, φτάνει. Βγάλετε και καμιά άλλη ταινία με κανένα άλλο θέμα. Ωραία, πάει το Poor Things, εντάξει. Πάει αυτά, τα είπαμε. Για τα Όσκαρ, σα ξαναλέω ότι δεν τα έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Και να σα πω την αλήθεια, εγώ κάθε χρόνο βλέπω ότι τα Όσκαρ ψιλοακολουθούν. Τι χρυσές σφαίρες και τα υπόλοιπα φεστιβάλ που προηγούνται αυτόν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα των Όσκαρ, γιατί είναι τόσο τρελό τέτοιο. Και τα άλλα events, τα άλλα φεστιβάλ, σχεδόν κατά 90% τους τα ίδια αποτελέσματα βγάζουν. Νομίζω ότι πλέον τα Όσκαρ θα καταδύσουν να μην ενδιαφέρει τον ηθοποιό που κερδίζει. Να μην χαίρεται, ας πούμε. Μα ποιο, καταρχάς κερδίζουν. Δηλαδή, ακούσαμε για το Oppenheimer. Μπράβο, χάρηκα για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Γιατί μπορεί να σημαίνει για αυτόν κάτι, αλλά θα νιώθουμε στο μέλλον ότι μπορεί και να μην το αξίζουν αυτοί που το παίρνουν. Δηλαδή, δώσαν στον Ντικάπριο Όσκαρ για το The Revenant. Έχει παίξει σε άλλες και άλλες ταινιάρες ο Ντικάπριο που ήταν εκπληκτικός σε εκπληκτικές ταινίες και δεν του το δώσανε και του δώσανε στη χειρότερη ταινία του. Σε όλες είναι εκπληκτικός, χωρίς να έχω δει το The Revenant. Σε όλες είναι, αλλά εντάξει. Όχι στη χειρότερη ταινία του, το τέτοιο εννοώ. Δεν είναι η καλύτερη σίγουρα. Δεν είναι η ταινία που θα του έδινε το Όσκαρ για μένα. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, αλλά για να το λες μπορεί να ισχύει, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι σαν ταινία, ρε παιδί μου. Καλά παίζει. Και στο Killers of the Flower Moon ήταν απίστευτος και σε όλα τα άλλα ήταν απίστευτος. Έτυχε να το πάρει εκεί τώρα, λόγω των ανταγωνισμών των άλλων ταινιών, δεν ξέρω. Έτυχε να το πάρει εκεί. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό το πράγμα σε κάνει να αμφισβητείς ακόμη και τους νικητές, άσχετα αν συμφωνείς με τη νίκη ή δεν συμφωνείς. Πάμε να πούμε τι βλέπουμε τώρα. Τι βλέπουμε τώρα, Αντρέα. Βλέπουμε την καινούργια σειρά στο Disney Plus. Του FX. Disney Plus δεν βλέπω, δεν ξέρω τι είναι. Έχει έρθει στο Disney Plus. Το Shogun. Δεύτερη φορά που μιλάμε για το Disney Plus, το νομίζω ότι του κάνουμε διαφήμιση. Τυχαίνει τώρα. Καμία σχέση με αυτό. Σε άλλα βίντεο μπορούμε να μιλήσουμε για το. Ναι, για Netflix. Για Amazon Prime. Για πες και τα άλλα. Rakuten TV που έχουν όλα τα τηλεκοντρόλ παρά το τηλεοράσιο και δεν έχει δει κανένα ποτέ. Ναι. Shogun. Έχουμε δει δύο επεισόδια. Δύο επεισόδια για μένα, άλλο ένα. Έχουν βγει τρία μέχρι στιγμή αυτό που κάνουμε τώρα το βίντεο. Τρία μέχρι στιγμή. Στην ουσία είναι, τι είπαμε χθες ότι είναι. Είναι το Ιαπωνικό Game of Thrones. Το Ιαπωνικό Game of Thrones. Είναι Game of Thrones με Ιάπωνες. Έχει πολύ διαπλοκή. Ναι, ναι, όλο διαλόγος από εκεί. Ναι. Τόσοι, δηλαδή με το σταγονόμετρο δράση εκεί που πρέπει. Ναι, ναι. Έχει ήδη σκηνή σε δύο επεισόδια που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν θα πούμε τι και πώς για να μην ρίξουμε spoilers σε κανέναν. Έχει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με πειρατές, καπνούς, μουντίλα. Πειρατές και σαμουράι και σαμουράι. Δεν μπορείς να πας λάθος αυτό. Δεν μπορείς να πας λάθος. Παιδιά, το λάτρεψα από το πρώτο καρέ. Με το που ξεκινάει και δείχνει πλοία, πειρατικά και καπνούς και μουντίλα και. Πω! Με κέρδισε απευθεία με το που ξεκίνησε τη σούπα. Άραξα πίσω και σου λέω πω, αυτό είναι. Δικαιολογείται τώρα οι βαθμολογίες του και όλα αυτά. Έχει 9,5 πόσο είναι κάπου εκεί. 9,1-2 εκεί. Α, εκεί είναι. Στιγμής, ναι. Παιδιά, είναι μέχρι τώρα τουλάχιστον ψεγάδιαστο. Είναι mini series, δεν θα βγει άλλη σεζόν. Ναι. Είναι καλά. 10 επεισόδια. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αυτό λέει. Μην είναι series, 10 επεισόδια. Δεν ορκιζόμαστε για τίποτα. Μακάρι να μην βγει άλλη σειρά. Εκτό κι αν είναι και άλλη καλή, δεν ξέρουμε. Αλλά μακάρι να μείνει 10 επεισόδια ιστορία και να είναι για χρόνια αυτό. Είδα κάπου έδειχνε το Lord of the Rings και λέει: αν το Lord of the Rings λέει τα αγόραζε η Disney και έλεγε. Ότι η επόμενη ταινία θα βγάζει καινούργια ταινία και θα λέγε ο Σάουρον τελικά για κάποιο λόγο έχει και άλλο ένα δαχτυλίδι που δεν μας τα είχε δείξει και θα συνεχιζόταν έτσι το franchise και θα το κατέστρεφε και αυτό! Ορίστε, για να μην νομίζετε ότι προωθούμε την Disney. Πρέπει να σταματάνε κάποιοι στο πικ τους, ας πούμε, να σταματάνε οι σειρές και να σταματάνε, δηλαδή το Chernobyl. Ναι, 5 επεισόδια, τέλος. Φοβερό. Epic. Επική σειρά, mini series, τέλος. Ναι. Τη βλέπεις, γουστάρεις, θες να γλύψεις την οθόνη, τη γλύφεις, την κλείνεις, φεύγεις. Τέλος. Κάσατε Παπέλ, οι πρώτες δύο σεζόν απίστευτες, μετά το ξεφτυλίσανε. Ναι, εμένα μου άρεσε και τρίτα, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα. Κάνεις λάθος, η δεύτερη της άρεσε. Πρώτη-δεύτερη, Ναι, ναι. Η πρώτη που ήταν εξ αρχής γραμμένη. Κόμπρα Κάι, 1-2-3, οκ. Δεν μου πολύ άρεσε, αλλά. Α, αυτό που το παίρνει. Μου άρεσε βασικά, οκ. Δεν θα το πούμε τώρα. Μετά το ξεφτυλίσανε. Άντε, γεια μετά. Μετά έγινε. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις.
Core Series, τίποτα. Το μόνο που έχει κρατήσει το, την ποιότητά του και όλα αυτά είναι το Stranger Things για μένα. Η ναι, τέσσερι σεζόν. Και αυτό γιατί. Δεν έχει πέσει, δεν έχει πέσει. Όχι, και αυτό το έχει κρατήσει γιατί από πίσω οι δημιουργοί παίρνουν τον χρόνο τους. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούν να κάνουν. Είναι μερακλείδες γενικά. Να τα κάνουν σωστά τα πράγματα. Ναι, είναι μερακλείδες. Και η πέμπτη σεζόν θα είναι το ίδιο καλό όσο οι άλλες, εγώ πιστεύω. Εκτός από Shogun, αυτόν τον καιρό βλέπουμε παρέα εδώ και καιρό βασικά το Better Call Saul. Το οποίο το ευχαριστιόμαστε γενικά. Το βλέπουμε πολύ αργά επίτηδες. Το ευχαριστιόμαστε. Εσύ ξαναβλέπεις το Breaking Bad. Εγώ ξαναβλέπω το Breaking Bad και έχω κολλήσει πάλι με το Breaking Bad. Ναι, πώς να μην κολλήσει με αυτό. Τι άλλο έχουμε δει. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την ταινία την καινούργια του Mad Max. Είδαμε την πρώτη Μπράβο, το 2015. Είδαμε το Fury Road. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Είδαμε το Fury Road. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι. Τι, αυτά, θες να πούμε κάτι άλλο? Αυτά, θα τα αφήσουμε για το επόμενο. Λέγε. Λοιπόν, όσοι έχετε δει Oppenheimer, Poor Things, το Shogun που μιλήσαμε, θέλουμε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι σας άρεσε, αν συμφωνείτε με αυτό που είπαμε εδώ για το σινεμά. Αν δεν τα έχετε δει, τα δείτε αυτά. Παρένθεση πριν κλείσουμε για να μην το ξεχάσουμε. Εάν έχετε σκοπό να πάτε σε κάποια επανέκδοση κάποια ταινία παλιά, προσέξτε ποιες αίθουσες θα επιλέξετε να πάτε, δικιά μας εμπειρία, θες. Να δείτε, να την πούμε. Πριν κλείσουμε, πες εσύ, Αντρέα, για να μην νομίζω ότι τα λέω εγώ, γιατί είμαι εγώ περίεργο. Πήγαμε να δούμε το Dark Knight ξανά, την αγαπημένη μας super hero ταινία, και ήταν σαν να πήγαμε σε ένα σπίτι χειρότερο από αυτό που είμαι εδώ πέρα. Την τηλεόραση του Ιωσήστα. Εδώ εμείς είμαστε, κύριε. Ναι. Ήταν λες και πήγαμε σε συνοικιακό σινεμά. Είχα πάει μια φορά στον Πειραιά, σε ένα σινεμά το οποίο είχε ηχεία που είχε ο πατέρας μου εδώ από ένα βινιλιοπαίκτη. Στο αμάξι, δεν είχε το αμάξι. Στο αμάξι, σε Datsun, ξέρω εγώ, του 60, κάτι ηχεία που είχε. Σε βρώμικη οθόνη, νομίζω ήταν. Μπράβο, βρώμικο πανί οθόνη φαινόταν. Αυτά εδώ που τα καθίσματα ήταν, έκανε έτσι και ήταν έξω, από την έκτουσα έξω. Και ήταν λες και εξάπλωσε σε ντιβάνι για να δει ταινία. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Ο ήχος ήταν κακός. Κακό, δηλαδή καλύτερα στο σπίτι. Κρίμα. Χίλιες φορές στο σπίτι. Ναι, στο σπίτι, ναι. Εμείς ειδικά εδώ. Χίλιες φορές καλύτερα θα το βλέπαμε. Οπότε προσέξτε γενικά, δεν θα πούμε εταιρείες και τέτοια για να μην νομίζουν ότι δυσφημούμε κανέναν. Αυτά καταλάβατε, ξέρετε που πάμε και που δεν πάμε. Οπότε προσέχετε γενικά τι θα επιλέξετε και σε ποιες αίθουσες θα πάτε. Και δεν μπορώ να καταλάβω ότι εφόσον τις βγάζετε που τις βγάζετε και κάνετε επανέκδοση και τις βγάζετε στις καλές. Στις καλές αίθουσες, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν και τώρα το 3D νομίζω υποχρεωτικά θα το παίξουν σε κάποιο καλές. Νομίζω, δεν ξέρω. Μακάρι. Το Hobbit, αν και για εγώ ας πούμε δεν θα πήγαινα ποτέ να το δω, διότι πιστεύω ότι Hobbit 3D θα έχει γίνει σίγουρα. Τι συζητάμε τώρα. Δεν γίνεται. Με τεχνολογία CGI. Ναι. Οπότε μάλλον. Πιστεύω ότι κατά 99% θα είναι μια κουράδα που θα έχει 2-3 3D. Θα είναι σίγουρα καλύτερα από το Thor, το 3D, το 4 που είχαμε δει. 3D. Δεν θα είναι Avatar. 3D. Ναι, καλά. Τσάμπα φορά στα γυαλιά. Ναι, ναι. Τσάμπα. Ναι. Για να μην πούμε ποια ταινία είχαμε πάει τώρα τελευταία και είχαν βάλει κατά λάθος την 3D. Δεν είχα έρθει εγώ. Είχα πάει, παιδιά, να δω μια ταινία και είχαν βάλει κατά λάθος τη 3D προβολή. Το Aquaman. Βάλει στο καλά. Aquaman, το τελευταίο. Είχαν βάλει και είχε bleed από μπλε και κόκκινο. Δηλαδή κουνιόντουσαν. Ήταν σε όλη την ταινία. Ναι. Σε όλη την ταινία. Τα λεφτά πίσω, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν όλη η ταινία έτσι. Το είχαν λούσει. Πάλι έτριζαν οι καρέκλες που καθόμασταν. Γέλαγε ο κόσμος κάθε φορά που κουνιόταν κάποιος, γελούσαμε. Τραγικό. Τραγικό. Και εάν θέλουμε το σινεμά να επανέλθει στις δόξες του, που όλοι το θέλουμε. Τουλάχιστον είναι σωστή η αίθουσα. Νομίζω ότι τουλάχιστον πρέπει να ξεκινήσουμε από τα απλά που είναι. Λαδώστε! Τα καθίσματα! Αν είναι δυνατόν! Λάδι είναι! Πόσο στοιχίζει! Πόσο! Επίσης, κάποιες φορές το air condition είναι λες και μπαίνεις εκεί πέρα στην εποχή των παγετών. Ναι, 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 ναι. Πιστεύω θα είναι ό,τι πρέπει για την καινούργια ταινία Ghostbusters, ναι. Παιδιά. Ναι, ναι. Μην πάρετε μπουφάν. Αυτά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντρέα! Τίποτα. Που ήτανε στην παρέα μας. Να βλέπετε ταινίες, να βλέπετε σειρές, να γουστάρετε. Ακολουθήστε το κανάλι σε Instagram, σε TikTok, γιατί ανεβαίνει συνεχώς υλικό και μάλιστα τώρα έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει η κατασκευή του καινούριου στούντιο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και tour εδώ στο YouTube, αλλά εκεί ανεβαίνει η κατασκευή του στούντιο βήμα προς βήμα, οπότε ακολουθήστε στα social το κανάλι. Αν είστε καινούργοι ή καινούργιες και γουστάρετε αυτό που βλέπετε, πατήστε το κουμπί της εγγραφής και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Τα λέμε, φιλιά. Πάμε να δούμε το Poor Things άλλη μία. Ναι. Άντε, φύγαμε.